Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι κάνουμε όταν κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι καλό, αλλά δεν αντέχουμε. Θέλουμε δηλαδή να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είναι άνθρωπος. Αν θέλεις να μάθεις τι θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα! Καλώς ήρθατε! Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για 639 συνεχόμενα πρωινά, προκειμένου να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα πούμε ότι επέτρεψε στον εαυτό σου να είναι άνθρωπος. Πολλές φορές έρχεται μια κατάσταση που έχουμε κουραστεί ψυχικά, σωματικά και δεν αντέχουμε άλλο και θέλουμε λίγο να σταματήσουμε, θέλουμε λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα. Παρ' όλα αυτά, παραδείγματος χάρη, έρχεται το μεσημέρι και θες να κοιμηθείς ή έρχεται το βράδυ και θες να κοιμηθείς. Παρ' όλα αυτά, όλη η υπόλοιπη μέρα δεν είναι τόσο παραγωγική, δεν ήταν τόσο παραγωγική όσο θα ήθελες εσύ. Και τότε μπαίνεις στη διαδικασία να έχεις εκείνο τον διάλογο, τον εσωτερικό, τις τύψεις και κοιμάσαι μεν, ξαπλώνεις μεν, αλλά δεν το ευχαριστιέσαι, είσαι συνεχώς σε επιδιέργεση. Εκείνοι που ερχόμαστε και λέμε, επέτρεψε στον εαυτό σου να είναι άνθρωπος. Όχι ότι θα το κάνει συνήθεια, όχι ότι θα, κάθε φορά που θα δυσκολεύεσαι θα πεις, okay, είμαι κουρασμένος, θα πρέπει τώρα να επιτρέψω στον εαυτό μου να είναι άνθρωπος. Σε κάποια δεδομένη στιγμή όμως, και όταν έχεις φτάσει να κουραστείς, να έχεις φτάσει στα όρια σου, είσαι άνθρωπος, οπότε μπες στη διαδικασία να κάνεις αυτό που θέλεις, είτε αυτό είναι ένα διάλειμμα, είτε ένα ύπνος, είτε ένα φαγητό ή οτιδήποτε, για οποιαδήποτε έτσι η κατάσταση μιλάμε, και την ώρα που το κάνεις, εστίασε όλη σου την ενέργεια σε αυτό που κάνεις. Βγάλε από το μυαλό σου όλες τις τύψεις και τις ενοχές που έχεις και από τη στιγμή που θα το κάνεις, τουλάχιστον να μην το αφήσει να πάρει η τζάμπα. Τουλάχιστον να εκμεταλλευτείς την ενέργεια που θα σου δώσει. Γιατί άμα είναι να κοιμάσαι και το μυαλό σου να έχει το άγχος ότι αμάν τώρα θα έπρεπε να διαβάζω, άμα τώρα θα έπρεπε να δουλεύω, άμα τώρα δεν ξέρω τι θα έπρεπε, και ταυτόχρονα να κοιμάσαι, δεν κερδίζεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ξεκουράζεσαι, ούτε κάνεις κάτι παραγωγικό. Αφού λοιπόν έχεις φτάσει σε ένα σημείο οριακό, επέτρεψε στον εαυτό σου να είναι άνθρωπος, κάνε το διάλειμμά σου και απόλαυσε το. Και μετά, όταν τελειώσει το διάλειμμα, μπες με τα μούτρα στη δουλειά, επέστρεψε σε αυτό που θέλεις να κάνεις και πάρε να φάμε τον τόπο. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Δεν βλέπουμε άμα γίνεται το live. Λογικά γίνεται. Το Facebook μας κάνει διάφορα παιχνίδια. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Φιλιά πολλά! Γεια σας! Δεν μπορούμε να το κλείσουμε, ρε. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά...